Παλιά για τον Κουμορτζή. Αυτός γύρισε, πέρασε απλά στο πόδι του ο Κυριάκος. Αφήνει το παιχνίδι ο Κάκος να συνεχιστεί. Και ο επόπτης πολύ κοντά στη φάση. Θεώρησαν και οι δύο ότι δεν υπήρχε παράβαση. Εδώ έχουν χάσει τη φάση και ο διαιτητής και ο βοηθός. Έχω την αίσθηση ότι περίπτωση, καθαρή περίπτωση πέναλτι. Και πως έχει απλώσει το πόδι του ο Κυριάκος πάνω στο Κουμορτζή, τον ανατρέπει. Εδώ γίνεται φάση για την ΑΕΚ όμως και είναι το γκολ από τον Μπλάνκο. Την ώρα που βλέπαμε τα replay, η ΑΕΚ εκδήλωσε γρήγορα την επίθεσή της και με τον Μπλάνκο ανοίγει το σκορ στο 7. Ξανά η φάση από την πάσα του Εντίνιο. Υπήρχε πρόβλημα εκεί, μπήκε τρύπα ο Μπλάνκο. Τελείως κόκο. Μαϊστόροβιτς στη γραμμή, έδιωξαν η αμυντική του Πανιωνίου. Ο Μανιάτης, ο Νικολάου ήταν. Πάλι ΑΕΚ με τον Εντίνιο και το σκόκο. Και με δεδομένο ότι η ΑΕΚ έχει συνέχεια την μπάλα στην κατοχή της και δημιουργεί ευκαιρίες, είναι θέμα χρόνου νομίζω να φτάσει και σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ευκαιριών. Ο σκόκος στο κόρνερ. Η κεφαλιά 2-0 από τον Εντίνιο. Η ΑΕΚ ξεβγαρώνει τις επιτυχίες της με τον Εντίνιο στο κόρνερ του σκόκο. Απευθείας ο Ρεκόμπα, δύσκολα ο Σάχα σε κόρνερ. Σκόκο στο κόρνερ. Μπήκε ο Μαϊστόροβιτς, ο Ενσαλίβα, μπάλα κόντραρε, δεν έχει βγει ακόμα, ο Σκόκο γεμίζει. Ο Μπλάνκο την κεφαλιά πάσα, ο Εντίνιο, out. Στεγιανόφ, βάλε πάλες προσπίσεις πάνω στο Κυριάκο, έβγαλε και τη σέντρα, η κεφαλιά από τον Τελούρα, μακριά από την εστία του Σάχα. Να λάθος εδώ, παίρνει ο Μπλάνκο. Στο αριστερό δοκίμασε το σούτ. Το σκόκο, ένα δεύτερο, ένα πανέμορφο γκολ στο 47. Ένα πολύ ωραίο γκολ από το σκόκο. Το 3-0 για την ΑΕΚ. Εδώ, από τα λάθη... Από το λάθος στην άμυνα, ο Μπλάνκο δοκίμασε να σου πάρει σώματα και χωρίς δεύτερη σκέψη, ο σκόκο όπως ερχόταν από μακριά με ένα κεραυνό, νίκησε τον Ανδριόλα. Σκόκο, του ζητάει ο καφές, φέρνει στο αριστερό, βρήκε το διάδρομο στην αγκαλιά του Ανδριόλα.